Μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει αυτή η εβδομάδα και με το παιχνίδι που παίξαμε την Μπενεφίκα, ταξίδι, κούραση, αρρώστια που είχαμε, έχουν αφήσει σημάδια στους παίκτες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, αλλά δεν προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και έπρεπε. Δεν θέλω δικολογίες, ούτε τι υπάρχει. Αντίπρος ήταν και καλύτερος και πιο δυνατός και δίκαια κέρδισε και συλλατήρια. Σε εμάς έχουμε μένει αυτές τις μέρες που είναι μπροστά μας και να ξεκουραστούμε, πιστεύω, και θα έχουμε και κάποιες λήξεις και να πάρουν απόφαση αυτή που πρέπει να πάρει κάθε ένας από αυτούς ή όλοι μαζί, τουλάχιστον να ξέρει τι είναι. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, υγεία πρώτα απ' όλα. Δεν είπα ότι δεν προσπαθήσαν, δεν μπορούσαν πάνω από... Δεν μπορούσαν. Θεωρείτε πως δεν μπορούσαν, δεν προσπάθεια έκανε, αλλά δεν μπορούσαν πάνω από αυτά που δώσαν. Είχαμε 10 παίκτες που είχαν αρρώστια. Έχουμε κούραση, έχουμε ένα ταξίδι που φτάσαμε 7 ώρα πρωί. Παίξανε σχεδόν όλοι οι παίκτες. Εκτός από 2-3 που είχαν και 2 μήχρονο που είχαμε 2 παίκτες και ένας που δεν έπαιξε καθόλου. Ορίστε. Είπατε να πάρουν ο καθένας την απόφαση. Πιστεύω ότι αυτό που είναι μπροστά μας, αυτές τις μέρες και αυτά που συμβαίνει σε εμάς, ότι πιστεύω καθένας να πάρει απόφαση, καθένας να ξέρει τι έχει γίνει και εξελίξεις να έχουμε στο τέλος. Εσείς έχετε αποφασίσει, θα κάνετε. Δεν εξαρτάται από μένα, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Αν θέλετε κάτι άλλο, πέστε, προχωρήστε. Τι θέλετε άλλο. Τι θέλετε να αποφασίσω εγώ, αυτό σας ρωτάω. Όχι, με ρωτάτε απόφαση. Εγώ θέλω να αποφασίσω για παίκτες, θέλω να αποφασίσω αυτή τη δουλειά που με περιμένει κτλ. Εσείς τι θέλετε. Πέστε ελεύθερα. Εγώ δεν θέλω να πείσεις αν έχει προβληματιστεί. Δεν θέλω τίποτα, αυτά σας είπα τώρα. Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, πέστε ελεύθερα. Πέστε. Όχι. Αφού είναι από την αγάπη για την ΑΕΚ, υπάρχουν άλλοι λόγοι. Τι θέλετε τώρα. Εσείς θέλετε να πρατώ. Ναι, γιατί. Δεν παρατούμε, δεν βλέπω λόγο πρώτα απ' όλα. Ούτε μπορώ. Δεν υπάρχει κανείς να μου πει να φύγω. Έχουμε καλούς παίκτες. Αυτό είναι δικό μου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω πια ότι και μετά από αυτή τη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου όπως είναι η ΑΕΚ, αποκτούμε και σεβασμό από τους αντιπάλους. Το πιο σημαντικό πράγμα τώρα στο ποδόσφαιρο και στις ομάδες είναι να κρατάς χαμηλούς τόνους, όλοι μας όμως, έτσι, το μυαλό στη θέση του και όχι αέρα, διότι στο ποδόσφαιρο από τη μια στιγμή στην άλλη γκρεμίζονται όλα. Ευχαριστώ τους παίχτες για άλλη μια φορά, ήταν άξιοι πολύ, πέτυχαν άλλη μια νίκη σπουδαία. Όταν κερδίζεις αντιπάλους σαν την ΑΕΚ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, σαν τον Άρη, σαν τον ΠΑΟΚ, αποκτάς ταυτότητα σαν ομάδα και αποκτάνε ταυτότητα και οι ποδοσφαιριστές. Όλοι θα θυμούνται την σημερινή επιτυχία. Δεν νομίζω ότι ο Αστέρας είναι μια ομάδα που θα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους, ας πούμε, να μπει στην πεντάδα για να παίξει τα play-offs. Έτσι, το ότι υπάρχουν καλοί παίχτες και υπάρχουν ικανοί παίχτες, το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη.
πρώτος στόχος όταν ήρθα εδώ στην ομάδα ήταν η ομάδα να μείνει σε κατηγορία. Επειδή τρώγοντας έρχεται ανοίγει η όρεξη, είπα και πριν ότι ποτέ δεν ξέρεις, αλλά επειδή είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν τρελαίνομαι ούτε με τις νίκες, αν κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό, αν κερδίζουμε τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Δεν τρελαίνομαι με τις επιτυχίες, έχω γευτεί πολλές από μικρό παιδί και έχω μάθει να είμαι πάντοτε συντηρητικός, γιατί η επόμενη μέρα είναι μια άλλη μέρα. Θα έλεγα ότι έχουν πάρει μέχρι τώρα, τουλάχιστον όσο καιρό είμαι εγώ εδώ, αυτό που αξίζει σαν ομάδα. Έχουν πάρει τις παίχτες αυτό που αξίζουν. Έχουν τεράστιες δυνατότητες, ικανότητες, το έχω ξαναπεί. Αλλά για να μπορείς να φτάνεις μετά από 3 χρόνια παρουσία στη Super League, να φτάνεις να λες ότι θα διεκδικήσω κάτι πολύ πιο υψηλότερο από αυτό που θέτεις σαν στόχο όταν ξεκινάς, νομίζω είναι τολμηρό, και τολμηρά πράγματα δεν κάνω και δεν πιστεύω και στα θαύματα. Απλά όμως, επειδή είπαμε είναι ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις. Καλύτερα να είμαστε συντηρητικοί και στις σκέψεις και στις αποφάσεις, μήπως βγει κάτι που ίσως δεν το περιμένει κανείς. Πρώτα απ' όλα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, που δεν έπαιζε η ομάδα καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργούμε φάσεις που δεν δημιουργούσε φάσεις. Νομίζω ότι με όποια ομάδα και αν παίξουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό έχω πει, ότι η Μπαρσελόνα είναι αντίπαλός μας, αφού να κερδίσουμε το μάτς. Και αυτή η φιλοσοφία μου έχει περάσει τα παιδιά. Και νομίζω αυτό είναι το πρώτο σημείο που πέρασα στην ομάδα, ότι θα πρέπει να αισθάνονται νικητές και να βλέπουν τα παιχνίδια όλα σαν να είναι καλύτεροι και μπορούν να τα κερδίσουν. Και από εκεί και πέρα, νομίζω γίνανε κάποιες αλλαγές στα θέματα τακτικής. Όπου σας είπα και πριν, η δικαίωση έρχεται όταν οι παίχτες μπορούν και σε δικαιώνουν. Και εμένα αυτοί οι παίχτες με έχουν δικαιώσει μέχρι τώρα. Αλλάξαμε ψυχολογία λοιπόν, αλλάξαμε κάποια θέματα τακτικής, αλλάξαμε την νοοτροπία. Αισθανόμαστε νικητές από την αρχή μέχρι το τέλος με όποιον αντίπαλο κι αν είμαστε, και νομίζω είναι αρκετά για μια ομάδα.